χθες κατά την προσαγωγή της από δικαστήρια μαζί με τον πατέρα και δολοφόνο της 4χρονης κόρης της έδειχνε ψύχρεμη. Η 25χρονη μητέρα δεν είπε ούτε λέξη, καμία αντίδραση. Παρόλο που δίπλα της βρισκόταν 27χρονος, ο οποίος σκότωσε και στη συνέχεια εξαφάνισε με φρικτό τρόπο, με τρόπο που δεν το χωρά άνθρωπος νους, τα ίχνη του παιδιού της. 24 ώρες μετά, μιλώντας στο Μέγκα μέσα από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, εμφανίζεται οργισμένη. Ξεσπά εναντίον του 27χρονου παιδοκτόνου. Μπορώ να το σκοτώσω, να πάω κι εγώ φυλακή. Να το σκοτώσω, να πάω φυλακή. Αυτό τα κάνω. Μου κατάστρεψε τη ζωή. Το βρήκα εδώ στην Ελλάδα. Εδώ έπιασα έγκυος. Εδώ έχασα όλα. Η μητέρα της Άννη, η οποία θα απολογηθεί αύριο κατηγορούμενη για ψευδορκία και έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, υποστηρίζει ότι δεν γνώριζε τη φρίκη. Αυτός δεν σου είχε πει τίποτα, Δήμητρα? Όχι, τίποτα. Μου έδινε μόνο ευκαιρίες να πιστεύω γιατί θα βρεθεί τη μικρή. Μου έλεγε ο Θεός θα μας τη δώσει, η αστυνομία θα μας βοηθήσει. Εσύ όταν τα τη δεις, όσο και χρόνο να περάσει, όταν τα τη δεις στα μάτια της, τα καταλαβαίνεις γιατί είναι το δικό σου. Όπως λέει στο Μέγκα, όλες αυτές τις ημέρες ο δολοφόνος της Άννη έπαιζε θέατρο, προσπαθώντας να την πείσει ότι είναι ζωντανή. Το έλεγα εγώ διάφορα. Τι τις έκανες, τις πουλήσες για λεφτά, λέω. Δεν την αγάπαγες. Από αυτό που έκανε, μάλλον ήταν θέατρο. Και τι έκλαιγε κι αυτός? Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Πώς έκλαιγε? Πώς μπορούσε να μου δίνει ευκαιρίες για τη μικρή? Δεν ξέρω πώς μπορούσε. Και μόνο μου έλεγε εγώ σε αγαπάω πιο πολύ από τη ζωή μου. Εγώ σε αγαπάω πιο πολύ από τη ζωή μου. Μου έλεγε συνέχεια αυτές τις μέρες. Μόνο αυτό μου έλεγε. Η μητέρα παραδέχεται ότι ο παιδοκτόνος τη χτυπούσε συχνά. Ήτανε πολύ νευρικός άνθρωπος. Ήτανε ζηλιάρης. Με ζήλευε από τις φίλες μου. Με ζήλευε. Χτυπούσε την Άννη? Όχι, μπροστά μου ποτέ. Εσένα? Εμένα ναι. Ερωτήματα πάντως προκαλεί πως είναι δυνατό να μην είχε καταλάβει ότι ο 27χρονος βασάνιζε το αγγελούδι, όταν στη γειτονιά είχαν υποψιαστεί ότι κάτι συνέβαινε, χωρίς όμως να το καταγγείλουν ποτέ στις αρχές. Το χειμώνα στο καταχείμωνο πολλές φορές ήταν γυμνό, εδώ στα σκαλοπάτια. Χωρίς μπουφάν, τι? Χωρίς μπουφάν. Κάνα δύο φορές το έβλεπα και έλεγα αυτό γυμνό το καημένο θα πουντιάσει. Δεν ψάξατε να βρείτε τους γονείς του? Τι να πάρει, φοβάσαι με αυτούς τώρα, είναι να πιαστείς με αυτούς. Η 25χρονη λέει τώρα ότι δεν θέλει να πάει φυλακή και ζητεί συγγνώμη από την Άννη. Είναι όμως πολύ αργά, ακόμη και αν δεν ήξερε τι είχε συμβεί, μπορούσε να προλάβει την τραγωδία, αφού ο άντρας της είχε δείξει ότι είναι αδίστακτος και βίαιος. Θέλω να ζητήσω την Ανούλα μου συγγνώμη. Συγγνώμη για την Άννη. Συγγνώμη. Μόνο στην Άννη, σε κανέναν άλλο. Ήθελα αγκαλίτσα πάρα πολύ. Όταν ήρθα, το μοναδικό πράγμα που ήθελα ήταν να την πάρω αγκαλιά. Γειτονές της πάντως λένε ότι ενώ έψαχνε για το παιδί της, είχε και τη διάθεση για ψώνια. Όμως το χέρι ήταν μια τσάντα με το μπλουζάκι. Άμα είναι ένα μαμά και δεν το ξέρει πού είναι το παιδί σου. Δεν τα πάω στο μαγαζί να ψωνίζω δηλαδή. Το πρωί ο παιδοκτόνος έφυγε από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής με προορισμό τις φυλακές Κέρκυρας. Θα κρατηθεί μόνος του σε κελί, αφού όπως λένε σοφρονιστικοί, υπάρχει κίνδυνος να το λιντσάρουν συγκρατούμενοι του. Ο 27χρονος στην απολογία του χθες στην ανακρίτρια ήταν ψύχρεμος, αμετανόητος. Όπως φαίνεται και στη συνομιλία που κατέγραψε ο χωριός ελληνικής αστυνομίας, ο παιδοκτόνος, ενώ είχε δολοφονήσει 4χρονη κόρη του, προσπαθούσε να πείσει τη μητέρα της Άννη ότι το παιδί είχε εξαφανιστεί. Αυτή τη στιγμή παρακολουθούν οι αστυνομικοί το τηλέφωνό μου, Βλαμένη. Ποιος σου είπε ότι ο Νίκη κοιμόταν στο σπίτι μου? Βρε, εσύ τι μου είπες? Εσύ είπες ότι το παιδί εξαφανίστηκε. Εσύ μου πήρες το παιδί και το πούλησες. Ορκίζομαι. Εσύ μου πούλησες το παιδί, το πιστεύω. Όταν έχασες το παιδί, μου έλεγες ψέματα. Αφού στις 13 το χάσαμε το παιδί, βρεμάι μου. Τι 13, αφού στις 17 μου είπες ότι το έχασες. Όταν ηρέμησες, στο είπα ότι το Πάσχα το χάσαμε. Εγώ φεύγω. Όχι, δεν θα φύγεις. Δεν θα πας πουθενά. Φεύγω. Δεν θέλω να έχω καμία σχέση μαζί σου. Εσύ κάτι έκανες στο παιδί. Από το πρωί πλήθος κόσμου περνά έξω από το σπίτι κολαστήριο στη Μιχαήλ Βόδα και αφήνει λίγα λουλούδια. Τα μηνύματα για την Άννη ραγίζουν καρδιές. Το τραγικό τέλος της έχει προκαλέσει σοκ στο Πανελλήνιο. Την ίδια
ώρα οργή έχουν προκαλέσει σε δεκάδες πολίτες χυδαία και βριστικά σχόλια που ανέβασε συγκεκριμένος χρήστης στο Twitter για τη φρικτή δολοφονία της Άννη. Θαυμάστε χιούμορ νεοέλληνα. Αν επέμβουν οι αρμόδιοι για προσβολή νεκρού, θα κλαίει και θα ζητάει συγγνώμες. Το πρωί προκάλεσε ανασάντως η γυναίκα που ισχυρίστηκε ότι είναι ψυχίατρος στον Οκανά και κατήγγειλε σε πολλούς τηλεοπτικούς σταθμούς μεταξύ αυτών και στο Μέγκα ότι είχε προειδοποιήσει τις δικαστικές αρχές για τον παιδοκτόνο και τη σύζυγό του, ζητώντας να τους αφαιρεθεί η κηδεμονία της μικρής Άννης. Όπως απεδείχθη, οι καταγγελίες ήταν ανυπόστατες και ψευδείς, ενώ συγκεκριμένη γυναίκα δεν είχε ούτε έχει καμία σχέση με τον Οκανά, ο οποίος έσπευσε να το δημοσιοποιήσει. Αλλά και η εισαγγελία πρωτοδικών Αθηνών τόνισε ότι δεν έχει καμία ενημέρωση και διέταξε επίγουσα έρευνα. Τελικώς η γυναίκα συνελήφθη στη Νέα Μάκρη, ομολόγησε ότι έλεγε ψέματα και επικαλέστη προσωπικούς λόγους. Τώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με τη δικαιοσύνη. Η ίδια είναι ένα πρόσωπο που έχει επιβαρυμένη υγεία, λειτουργήσε, δημιούργησε καμία μυθοπλασία, δεν είχε δόλο πάνω να βλάψει κανέναν, αυτό είναι το σημαντικό. Η Διεύθυνση Ειδήσεων και Ενημέρωση του ΜΕΓΑ κατόπιν όλων αυτών εξέφρασε τη λύπη της για το γεγονός ότι η συγκεκριμένη γυναίκα θέλησε να χρησιμοποιήσει και να εξαπατήσει το σταθμό μας αλλά και άλλους τηλεοπτικούς σταθμούς με τέτοιο τρόπο για μια υπόθεση που έχει συγκλονίσει το Πανελλήνιο παίζοντας με τη μνήμη της τετράχρονης για να κερδίσει λίγα λεπτά δημοσιότητας. Σε κάθε περίπτωση το ΜΕΓΑ μετά την μετάδοση της ανυπόστατης καταγγελίας από την πρωινή του εκπομπή έσπευσε να διερευνήσει τη βασιμότητά της και μόλις διαπίστωσε ότι είναι ψευδής. Πριν ακόμα ολοκληρωθεί η κοινωνία, ο Ραμέγκα ενημέρωσε την κοινή γνώμη για το ανυπόστατο των ισχυρισμών και ζήτησε συγγνώμη για την μετάδοσή της.